ώσπου υπήρξε η διακοπή, καθώς η ατμόσφαιρα έγινε αποπνικτική από τα δακρυγόνα λόγω των επεισοδίων που λάμβαναν χώρα έξω από το κλειστό γυμναστήριο με Ελίνα Μαρκούρη στο Ρέντι. Γρηγόρη, καλησπέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω και εμείς στην εκπομπή σας, αλλά θα προτιμούσα να είχαμε συναντηθεί για διαφορετικό λόγο. Και εμείς θα το προτιμούσαμε, πίστεψέ μας, να μιλούσαμε για κάτι όμορφο, για κάτι καλό, αποκλειστικά για τον αθλητισμό. Αλλά δυστυχώς με όλα αυτά που συμβαίνουν δεν γινόταν διαφορετικά. Γρηγόρη, όπως είπαμε και νωρίτερα, ήσουν μέσα στο γήπεδο. Καταρχάς, πώς το βίωσες όλο αυτό όντας εκεί, γιατί είδαμε τους παίκτες σας, είδαμε να πιάνετε το πρόσωπό σας, να μην μπορείτε να αναπνεύσετε, πολύ δύσκολες καταστάσεις, έτσι. Σίγουρα κάτι όταν το ζεις αυτό προσώπως και δεν το βλέπεις από την τηλεόραση είναι πολύ πιο έντονο. Για μένα ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Ήταν κάτι το οποίο μας ψιλοσόκαρε καθώς ο αγώνας κυλούσε σε πολύ normal πλαίσιο. Θα ήταν ένα φανταστικό παιχνίδι και για τους θεατές που ήταν εκεί αλλά και για όσους το παρακολουθούσαν από την τηλεόραση καθώς δίνονταν πολύ μεγάλες μάχες. Παρόλα αυτά φτάσαμε πάλι σε ένα σημείο ότι μια μικρή μερίδα ανθρώπων χάλασε και το θέαμα, γιατί εμείς ουσιαστικά συσσαγωγικά διασκεδαστές είμαστε, πάμε να προσφέρουμε ένα θέαμα για τον κόσμο, για το προϊόν για το οποίο εργαζόμαστε. Το χάλασε για όλους και δεν μπορέσαμε ουσιαστικά να κάνουμε τη δουλειά μας. Και έχουμε αυτή τη στιγμή έναν άνθρωπο 31 χρονών, ο οποίος είναι 2 χρόνια μεγαλύτερος από μένα, στο νοσοκομείο να χαροπαλεύει. Δυστυχώς και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Μας έλεγε ο Κώστας Σημακόπουλος νωρίτερα, Γρηγόρη, ότι με μια απλή έρευνα κατέγραψε πάρα πολλά περιστατικά και μιλάμε για το άθλημα του βόλεϊ. Ένα άθλημα που ξέρεις και εσύ και όσοι ασχολούμαστε με το βόλεϊ ότι στο εξωτερικό είναι γιορτή, είναι για όλη την οικογένεια, πηγαίνει ο κόσμος και το απολαμβάνει σε τελείως διαφορετικές συνθήκες. Σίγουρα, εννοείται, ναι. Ο κόσμος του βόλεϊ δεν έχει καμία σχέση με το κόσμο του ποδοσφαίρου. Βέβαια, πλέον έχουμε δει ότι συνήθως τα ντέρμπι κατά 85-90% ο κόσμος που έρχεται στο γήπεδο είναι ο κόσμος στο ντέρμπι και αυτό αποτρέπει τις οικογένειες και τους ουδέτερους ή υγιές φιλάθλους να έρθουν να παρακολουθήσουν κάποια από τα παιχνίδια από κοντά. Εμένα, για παράδειγμα, πολύ κοντινό παράδειγμα, η μητέρα μου ήταν στην Αθήνα και ήθελε να έρθει ένα παιχνίδι και της είπα κάθισε εδώ από την τηλεόραση και θα τα πούμε μετά, δεν χρειάζεται να έρθει στο γήπεδο γιατί πλέον τα οπαδικά έχουν φτάσει σε ένα σημείο απροχώρητο που ανά πάσα στιγμή σε οποιοδήποτε γήπεδο, σε οποιοδήποτε παιχνίδι μπορεί να γίνουν τα πάντα. Και να δει πώς συνέβη, Γρηγόρη, έτσι, σε αυτό το παιχνίδι εννοώ. Είναι πραγματικά κρίμα και θα πρέπει κάποια στιγμή να βάλουμε όλοι μας ένα στόπο, καθένας όπως μπορεί, να ξεκινήσουν και οι ομάδες να προστατεύουν παραπάνω το προϊόν τους, γιατί και το προϊόν ανοίξει στις ομάδες. Οι ομάδες βλέπουμε ότι κάθε χρόνο, ασχέτως από το βόλεϊ, ασχέτως από το ποδόσφαιρο και από το μπάσκετ, στο βόλεϊ βλέπουμε ότι έχουν ανέβει πάρα πολύ τα budget και πλέον ξεπερνάνε και το εκατομμύριο στις ομάδες που πρωταγωνιστούν για να πάρουν το πρωτάθλημα και είναι πραγματικά κρίμα για όλους. Ο προπονητής, ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος, μετά το κάποιες ώρες μετά το παιχνίδι, ζήτησε μέτρα και έκανε και τη ρητορική ερώτηση «Θα πάρθουν τα μέτρα που πρέπει». Τα μέτρα ανακοινώθηκαν σήμερα. Πώς τα είδες εσύ ως αθλητής? Δεν θεωρώ ότι αλλάζει κάτι στην κατάσταση το να κλείσουν τα γήπεδα. Δηλαδή δεν θα καταπολεμηθεί η βία κλείνοντας τα γήπεδα, γιατί ουσιαστικά χάνουν την πρόσβαση στα γήπεδα οι άνθρωποι που πραγματικά θέλουν να παρακολουθήσουν το οποιοδήποτε άθλημα, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πληρώσει διαρκείας, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι η διασκέδασή τους η εβδομαδιαία να πηγαίνουν να παρακολουθούν κάποιο σπορ. Την πληρώνει κόσμος που δεν φταίει και απλά θέλει να χαρεί τον αθλητισμό, να χαρεί το βόλεϊ σε συγκεκριμένη περίπτωση. Ναι, και αυτό εν μέρει είναι άδικο. Σίγουρα από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε, αλλά νομίζω ότι με αυτό το μέτρο δεν αλλάζει κάτι. Δηλαδή, θεωρώ ότι κάποια από τα μέτρα κάποια στιγμή που πρέπει να πάρθουν
για τα κλειστά γήπεδα έστω, ότι καθένας πρέπει να μπαίνει μέσα με την ταυτότητά του, οι θέσεις να είναι αριθμημένες. Δηλαδή βλέπουμε μια κατάσταση στα γήπεδα ότι ο καθένας γυρνάει εκτός και εντός του γηπέδου ανενόχλητος, πηγαίνει ανά πάσα στιγμή όπου θέλει. Δηλαδή είδαμε στο δικό μας παιχνίδι σε κάποια φάση εξαφανίστηκαν 30-40 άτομα, γύρισαν πίσω 150. Γενικά επικρατεί ένα μπάχαλο. Πόσο δύσκολο είναι να πρέπει από την άλλη τώρα που έρχεται το παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό να παίξετε χωρίς φιλάθλους, γιατί λέμε για τη μία περίπτωση και τώρα έχουμε και την άλλη περίπτωση που ενώ το βόλι δεν είναι μέσα στα μέτρα που ανακοινώθηκαν σήμερα ότι θα είναι, ότι τα παιχνίδια του ποδοσφαίρου, του Super League θα είναι και κλεισμένων των θυρών, αποφασίστηκε για το συγκεκριμένο παιχνίδι και με τα όσα έγιναν στο τελευταίο μεταξύ των δύο ομάδων στο League Cup να πραγματοποιηθεί χωρίς φιλάθλους. Τώρα αυτή είναι μια απόφαση δεδομένου ότι η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ τεταμένη και ίσως επειδή οι φίλαθλοι δεν θα είχαν πρόσβαση σε κάποιο παιχνίδι ποδοσφαιρικό, δεν θα είχαν πρόσβαση σε κάποιο παιχνίδι του